Υπέροχα. Και εγώ τώρα τις παρενθέσεις αυτές που λες στο μεσοδιάστημα που βλέπουμε και εμείς τα μηνύματά μας, να πούμε το ότι η Κέρκυρα είναι ένας από τους τόπους που θα είναι υποψήφιος σαν ένα από τα καλύτερα εντός και εκτός εισαγωγικών κινηματογραφικά πλατό. Λόγω της σειράς Durrells. Ας πάμε όμως σε κάτι που είναι κινηματογράφος και θέατρο μαζί. Πόσο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω μια θεατρική παράσταση να αισθάνομαι ότι έχει κάτι κινηματογραφικό. Ακόμα δηλαδή και το θέατρο. Καθώς εξελίσσεται, πρέπει να φύγει από την παλιά του φόρμα, η οποία είναι ο πολύ έντονος λόγος, ο πομπόδης ερμηνείες και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν η ομάδα Epiplay βρήκε έναν τρόπο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και κάνει ένα είδος βοβού κινηματογράφου, το οποίο όμως μεταφέρεται με έναν πολύ διασκεδαστικό τρόπο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα ήδη από κάποια από τα πλάνα από την παράσταση, η οποία έκανε χθες την πρεμιέρα της. Είναι λοιπόν σαν να μεταφέρουν μια ταινία από την άγρια Δύση σε ένα θεατρικό χώρο και έτσι μέσα σε 50 λεπτά, χωρίς να υπάρχει ούτε μία ακριβώς ατάκα, μόνο κάποιους ήχους που επιλέγουν οι ίδιοι ηθοποιοί να κάνουν, σε βάζει στο κλίμα ακριβώς της εποχής. Με ιδιαίτερο χιούμορ, με πολύ ωραίες αναφορές στο πώς λειτουργεί ο ίδιος ο κινηματογράφος αλλά και στο ίδιο το κινηματογραφικό είδος. Πραγματικά διασκεδαστικό να πούμε ότι τα παιδιά είχαν κάνει πριν κάποια χρόνια τους Λεβέντες 1 και Λεβέντες 2 που ήταν πάλι αντίστοιχες μεταφορές. Οι ίδιοι κάνουν όλο το σκηνικό χώρο γιατί είναι, όπως βλέπεις, σε ένα μαύρο φόντο όλο στημένο, δηλαδή θέλεις να παρουσιάσεις ένα αεροπλάνο για κάποιο λόγο, ναι, ο ένας ηθοποιός θα γίνει ένα αεροπλάνο. Θέλεις να παρουσιάσεις οτιδήποτε άλλο, έναν κάκτο μεγάλο, ναι, οι ηθοποιοί θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο κάκτο. Απίστευτα διασκεδαστικό λοιπόν θα είναι στο Φάουστ μέχρι νομίζω για άλλες 6-8 παραστάσεις που ξεκίνησε από χθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάρα πολύ μαζί καλά. Μαζί κάναμε φινάλε σήμερα. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στην ΕΡΚ στην άλλη διάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Πινόκιο που μας βοήθησε πάρα πολύ και μας ενέπνευσε να συζητήσουμε για πολλά θέματα που αφορούν στην καθημερινή μας ειδησιογραφία, δηλαδή στη ζωή. Ο μοναδικός αθώος ήταν ο Πινόκιο. Γεια σας.